Choco Marocana, hey, Choco Marocana. Με χωρίς χέρια. Πάμε λίγο. Θες να ανεβείς division στο League of Legends, σε solo duo, flex και TFT? Το League of Boost είναι εδώ για να σε ανεβάσει το βέλτιστο δυνατό division. Τσέκαρε το link στην περιγραφή και μάθε περισσότερο. Σε κανένα καλύτερο league. Ρεμπρό, αν υπήρχε καλύτερο league από το GLL θα πήγαινα, αλλά σε όλη την Ευρώπη καλύτερο league από το GLL δεν υπάρχει, εκτός από το LEC. Η Kale παίζει με Committee. Okay. Να δω runes, τι είναι το... Okay, παιδιά δεν πειράζει, όλα καλά. Όλα καλά δεν πειράζει. Κάτσε να δω. Μια χαρά είναι τα runes. Μια χαρά είναι τα runes, παιδιά. Συστηρίτο, αλλά τα runes είναι μια χαρά, θα το παίξουμε. Αλλά συστηρίτο. Συστηρίτο, δηλαδή. Συστηρίτο, full. Full όμως, full. Αλλά θα το παίξουμε το game. Συστηρίτο, γιατί είναι season 11 και ακόμη όταν ξεχνάς τα runes δεν σου πετάει ειδοποίηση. Γι' αυτόν τον λόγο, συστηρίτο. Αλλά εγώ θα το κάνω 1 vs 9 το game. Εγώ θα το κάνω 1 vs 9 αυτό το game. Αλλά συστηρίτο, δεν ξεχνιόμαστε. Συντονιστείτε στους δέκτες σας. Συστηρίτο. Απλά. Πω από μάλα κατάξα βέβαια. Η Kale παίζει committee, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και ο Kane παίζει red Kane, ναι. Δηλαδή θα κάνω πάρε top λογικά. Αυτό το έψιλον εντάξει με πέτυχε λογικά, I guess. Σταγόνα η Kale, okay. Κάθε φάβο που δίνω, χάνω και 15 FPS, μάλα. Πήρε το level 3, λέει. Τα κρεπάκια ό,τι καν την βαράνε. Τα κρεπάκια δεν την βαράνε. Έζησε με 0 life. Τα κρεπάκια δεν την βαρούσανε. Για κάποιο λόγο. Ουουου, the place! Για πάμε λίγο. Για πάμε λίγο πρέσα. Έχουμε γιόνε jungle. Οκ. Ο Kane που μπορεί να είναι. Boom! Bitch! Με fail runes και πάλι είμαι ο μπαμπάκας σου. Παίζω Jax χωρίς attacks, μην δεν ενδιαφέρον. Για πάμε λίγο νέα rumpage στο Jax. Αυτό το εψιλόν το βλέπετε ότι με πετυχαίνει ενώ δεν με πετυχαίνει. Το βλέπετε λίγο ότι το εψιλόν της μου κάνει damage ενώ δεν με πετυχαίνει. Αλλού το πετάει και αλλού πετυχαίνει. Δεν είναι λίγο cringe. Παιδιά νομίζω πρέπει να παραγγείλω εξεργαστήρα. Νομίζω ήρθε η ώρα. Εγώ πρέπει να κάνω back σε κάποια φάση. Θα την κάνω dive. Πρέπει να βγει dive εδώ όπως είπατε. Είπαμε το stream σήμερα είναι tryhard mode on. Όποιος δεν αντέχει την πίεση μπορεί να αποχωρήσει. Δεν λυπούμαστε καθόλου, δεν ακούμε το flame των δικών μας, δεν μας νοιάζει τίποτα. Τίποτα πραγματικά. Τώρα όμως ρε παιδί, πώς θα γίνει η φάση. Ο Γιόνε θα έρθει σήμερα ή... Τέλειο. Όχι, μαλάκα, ο Γιόνε κάνει ωραία dives, δεν το είχα σκεφτεί, lol. What the fuck. Ρε, ο Γιόνε κάνει ωραία dives με το εψιλόν του, lol. Το Άρη μέχρι στιγμής μου έχει δώσει 127 damage. Ενδιαφέρον. Το playlist μου είναι για Giga Green Just Asking. Η Kale σε λίγο θα με περάσει τα level. Έχει 23 CS, είναι 0-3, έχει φάει 3 φορές dives. Αλλά σε λίγο θα με περάσει τα level, δείτε τα. Σε λίγο θα με περάσει τα level. Boom, bitch, your daddy's here! Τιμωρούμε τους clowns και πάμε λίγο. Θα μπορούσα να φριζάρω εδώ. Τώρα εδώ ίσως έπρεπε να κάνω back, αλλά. Η Kale σε λίγο θα με περάσει level, να ξέρετε. Ο τύπος δεν μπορεί να κάτσει στο lane και σε λίγο θα με περάσει level, δείτε το. Δείτε το. Σε λίγο θα με περάσει level. Εδώ έχασα το κάνουν επειδή οι παπάδες, για κάποιο λόγο, άλλαξαν όλοι οι target ξαφνικά και βάρεσαν συγχρονισμένα το κάνουν. Δηλαδή είναι σαν να έχουν τεχνητή νοημοσύνη και να παίζουν εναντίον μου. Η Kale σε λίγο με περνάει level. Και πάμε λίγο. Παιδιά, εδώ νομίζω ξέρετε όλοι για ποιο λόγο φριζάζω. Σπύρο, το έξερε τα πίντα σα, bro. Νομίζω καταλαβαίνετε όλοι για ποιο λόγο φριζάρω. Έτσι. Είπαμε educational θα είναι το stream. Η Kale που πάει, ρε παιδιά. Η Kale έχει φύγει από το lane. Η Kale τι κάνει, ρε μαλάκα. Η Kale την είδε στο bot. Kane top. Ο Kane έχει όνομα open fast. Γιατί δεν το κάνει και στην πράξη να, πούμε, να πάμε next. Triple kill. Τώρα τι είναι βγάζουμε στο Jax. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω, ο Jax είναι λίγο. Δεν μπορεί να τον παίξει tank, δεν ξέρω. Η Kale πήγε στο bot να φαρμάρει. Τι έτοιμο να βγάλω στο Jax, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Legit. Δεν ξέρω τι έτοιμο πρέπει να βγάλω στο Jax. Πολύ περίεργο. Titanic Sterax. Έχει μια λογική αυτό που λες το Titanic Sterax. Η Kale πήγε να φαρμάρει στο bot. Θα με περάσει τα level και έτσι λίγο, ρε. Δείτε. Έχουν πειράξει κάτι στο mana και τελειώνουν τα jumps που παίζει ο Γουλού πιο γρήγορα. Τώρα εδώ τρολάρω λίγο. Δεν με έχουν δει. Your little daddy boys. Ρε γάμο το. Ήθελα να τους φάω όλους. Μα γιατί νιώθω ότι παίζω εναντίον μπρονζάδων. Ω, χάσαμε τα όρους στο μύθ. Πώς έγινε αυτό. Πώς χάσαμε τα όρους στο μύθ. Ο Άλισταρ μου πικάρει ότι έρχεται, αλλά δεν έρχεται. Τρολάρει ο Άλισταρ. Ρε Άλισταρ, γαμό σόι σου! Πάμε τα Ιτάνι Χάιδρα, ξέρω εγώ. Εμείς πώς χάσαμε δύο τα όρους στο μύθ, δεν καταλάβω. Ο Νούλο πάει top, πάμε. Kale 0-5 παιδιά. Same level σχεδόν. Την περνάω μόνο ένα level. Για πάμε λίγο. Η Kale θα κάτσει, είναι τολμήρη, okay. Δεν έχω προκάρει ακόμη το mana flow πάνω. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Φριζάρω, παιδιά, εδώ δεν το παίρνω το tower. Δεν θέλω να ψάρω, μια σκέλ.
Όχι, δεν μ' άρεσε αυτό. Μήπως θα βγάλω Thor, mate. Και ήλθα με περάσει λίγο στα level με 0-5-0, I guess. Ο Ziggs είναι ο Jens. Ο Jens ποιος είναι? Δεν ξέρω ρε φίλε, το Jax πολύ περίεργο ρε φίλε το build του. Τι είναι αυτά τώρα, έχω βγάλει κάτι κρινιτζιές να πούμε ρε μάλακ. Καλά έχω και την Unruns, αλλά η Kayle την περνάω μόνο 3 level, ok. Τελικά είναι 5 άτομα top, εδώ δεν έχω word να πηδίξω. Τα object, τα Rift και τα Drake και τα Bar. Βασικά το Rift και το Drake καλό είναι να τα δίνεις στον jungler, γιατί έχω την εντύπωση ότι παίρνει πιο πολύ XP, δεν είμαι σίγουρος. Ή πιο πολλά gold ξέρω κτλ. Νομίζω. Γενικά αυτά καλό είναι να τα αφήνεις στον jungler, εγώ πήγα να το κλέψω μαλακιά. Ωχ, έχει τα άρρωστα. Μπρο, ο μπαμπάς όμως είναι εδώ, έτσι. Ο Γιόνε δηλαδή. Μπουμ, bitch. Και εγώ θα πάω σε αυτό το κλόρ, ξέρω. Όχι ρε μαλάκα, γιατί πήγε πρώτος. Ο Μπάρτ όταν μπαίνει στο πόρταλ τρέχει πιο γρήγορα από σένα στο πόρταλ, έτσι. Το μπιλντάκι μου είναι για τα κλάματα, αλλά τέλος πάντων. Αναφορά για υβριστικά σχόλια και άσχημους χαρακτηρισμούς, βλέπω quality stream. Απογοητεύτηκα, αφορία έπρεπε να γίνει. Έχεις δίκιο, μπρο, έτσι είναι η κατάσταση εδώ, όντως. Σε καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, έπρεπε να γίνει τόσο καιρό. Τα γιπ, πού είσαι, γκάβλας. Τα γιπ, τι βλέπω. Εξελίξει έχουμε στην. Κύριε, τα γιπ, έχουμε, βλέπω εξελίξει. Τι θα γίνει, τέλος. Στην Αμερική γίνεται χαμούλη. Εισέβαλαν εκεί στο Καπιτόλιο, τα έκαναν. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Ταγί Περδογάν, επιτέλους? Είστε το χρυσό μαλλοδέρας ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία. Θα γίνει πόλεμος για πάρτι σας. Παίζετε διπλό ταμπλό. Πείτε τα όλα εδώ, αποκαλύψτε τώρα. Πέθανα. Τσόκο Μαροκάνα, hey, τσόκο Μαροκάνα. Με χωρίς χέρια! Πάμε λίγο. Ο Κέιν κάνει σπίτι στο μπορ. Όχι, πεθαίνω ρε. Αυτό το build που έκανα δεν είναι καλό ρε. Δεν ξέρω τι να βγάλω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να βγάλω. Πάμε λίγο. Ποιο πιστεύεις είναι το καλύτερο build για Jax? Δεν ξέρω ρε μπρο, αλήθεια δεν ξέρω. Δεν, το ψάχνω κι εγώ ακόμη, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Η Kai'Sa εδώ νομίζω παίζει με τη φωτιά έτσι. Μπουμ. Kai'Sa, ξέρω τι κάνει ακριβώς. Περίεργο γκέιμάκι. Νιώθω σαν να παίζω στο Browns. Απλά δεν έχω καταλήξει ακόμη. Το build είναι λίγο. Δεν ξέρω, μαλάκα. Νομίζω το build είναι φάση τσόκο Μαροκάνα. Την Kayle την περνάω μόνο 3 level. Δοκίμασε Divine αντί Trinity. Λες! Καλό είναι. Το Trinity είναι useless. Αξίζει το Divine, λες, bro. Ξέρω. Λέτε το Divine είναι καλό στο Jax. Να το δοκιμάσω. Gold Ringer, ε. Οχ, τα ήταν και είναι τόσο μακριά. Από εδώ έπιασε εδώ το είδατε. What the fuck. Την Kayle την περνάω μόνο 4 level. I guess it's fine. Έχω κάνει λίγο ένα περίεργο μπιλτάκι. Πάμε λίγο αλλαγή μουσικής γιατί κούρασαν πρώτα περίεργο. Παιδιά λίγο περίεργο είναι αυτό το game και έτσι. Νομίζω η φάση είναι τσόκο Μαροκάνα εδώ, δεν ξέρω. Ω, γιατί έχει ούλτι αυτός. Καλά. Ρε κάνω πολύ damage, είναι η ιδέα μου. Oh, white flags. Όχι ρε γάμα, δεν πρόλαβα να το παιδί που στάνω. Ρε γάμα τον Μπάρτ. Κακό αυτό. Μα ευτυχώς είναι το τάγκαρε ο Γιώνα. Τσόκο Μαροκάνα, yeah. Χρόνια πολλά στον Αντιτοκούμπο. Ρε όντως, χρόνια πολλά στους Γιάννηδες, δεν το είπαμε. Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες, παιδιά και στις Ιωάννες, δεν το είπαμε. Το Grievous Gun στα κάρτ, δηλαδή με το item και εκείνα το άλλος κάνει 0 χίλι, λειτουργεί αλλιώς. Αυτό που λες, ρε μπρο, αν ήταν έτσι, θα ήταν λίγο περίεργο. Thank you, Gavin.